πιο δυναμικός και χιλιάδες φίλοι όλοι στο τριφύλι. Ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Αιώνια Πιστός. Μια καλοκαιρινή πλέον εκπομπή. Δευτέρα σήμερα, 1η του Ιούνιου του 2015. Καλώς ήρθατε. Καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπήκε και το καλοκαίρι. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα πότε πέρασε η άνοιξη. Τα λέγαμε εδώ με τον Λάζαρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα για εσάς. Έχουμε βίντεο, έχουμε καλεσμένους. Έχουμε. Ο Λάζαρος βιάζεται να βγει. Για πάμε ένα διπλό. Και δεν είναι μαϊμούδες κύπελα, έτσι. Αυτά είναι γνήσια. Αυτά δεν είναι αυτά που ξύνονται. Αυτά είναι γνήσια και πες ποιους έχουμε σήμερα, τι τιμή βλέπω, να έχουμε. Δεν βέβαια, ρε, εσύ, τουλάχιστον βλέπω και ένα κύπελο, αλλά είναι οριτζινάλε. Είναι πραγματικό, γνήσιο. Λοιπόν, αυτό το κύπελο, παιδιά. Δεν είναι χάρτινο, καταρχήν είναι βαρύ, ε. Εγώ κάνω βαράκι με αυτό. Είναι. Για σήκωστο. Τα άλλα είναι, ξέρεις, με το δαχτυλάκι. Είναι για από πάμε. Τους τελικούς πανελλήνιου πρωταθλήματος μπάσκετ. Της Ελλάδος, για τους έφηβους μιλάμε, που έγινε στην Πτολεμαϊδα, παιδιά, από τις 29 του Απρίλη μέχρι και τις 3 του Μάη. Φυσικά η ομάδα μας το σήκωσε και θα δείτε, έχουμε κάποιους καλεσμένους, θα τα δείτε αμέσως. Άλλος ένας τίτλος επιπλέον, έτσι. Ακριβώς. Που βέβαια αυτά τα παιδιά, αυτό λέγαμε και εκτός αέρα, κάποια τουλάχιστον, αν όχι όλα, καλό είναι να μπορέσουμε να τα δούμε και στην πρώτη ομάδα. Εδώ θα τα δούμε. Το θέμα είναι σίγουρο ότι θα τον δούμε και στην πρώτη ομάδα. Ακριβώς. Τώρα πότε δεν ξέρω, φέτος πιστεύω ότι θα τον δούμε στην πρώτη ομάδα. Πάντως από ό,τι είδα, ο Άκης τρώει σίδερα. Και είναι έτοιμος. Λοιπόν, το μενού περιλαμβάνει. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε πολλές, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, μάλλον το πω σωστά, αυτή την εβδομάδα, Λάζαρ, είχαμε συναντήσεις πολλές με τον ΠΑΟΚ. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπράβο, είχαμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είχαμε δύο νίκες στο ποδόσφαιρο, δύο νίκες στο μπάσκετ. Όλα αυτά τα έχουμε και σε βίντεο να το δούμε. Να πω στους φίλους τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Από το κινητό σας πληκτρολογείτε τη λέξη ΠΑΟ, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54777, το βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Τώρα δεν ξέρω αργότερα οι τηλεφωνικές γραμμές στο 210-51-41-196, αν προλάβουμε να βγουν κάποιοι δούμε, φίλοι, προς αν το τέλος, γιατί εκεί. Σήμερα έχουμε και προσκεκλημένους. Ακριβώς. Και φυσικά στο Facebook μας βρίσκεται, Αιώνια Πιστός, κλασικά, εκεί στις σελίδες μας. Κάντε και like, μεγαλώνει η όμορφη παρέα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά, καλό μήνα. Καλό λοιπόν, μήνα, καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί βέβαια, είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Υποτίθεται, του καλοκαιριού. Καλά μπάνια, καλά εσύ, έχεις κάνει ήδη και τα πρώτα σου μπάνια. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μαυρίδερος, κάναμε και δύο μπάνια, εντάξει, τι έγινε. Μαυρίσαμε και από το καλό μας που είδαμε και τον ΠΑΟΚ, άσπρο, μαύρο, ξέρω όχι, εγώ. Όχι, εσύ μαύρισες από το καλό σου, εγώ άσπρισα από το καλό μου, γιατί είδα το φίλο μου τον Γιάννη τον καλό. Από τον καλό, ναι. Βέβαια. Ναι, από τον καλό κι εγώ. Από τον καλό. Θα τον δεις, θα βγει μετά. Όχι από το κακό μου. Τώρα τον βάφουμε. Αλλά όπου βρίσκουμε, ρε παιδί μου, ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Τι έγινε. Πάνω, κάτω, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά, χαμός έγινε. Μάλλον, ναι. Παγορεύεται η διαφήμιση είναι κρυματοδόν τώρα πλέον. Ας, μην ψάχνεις. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Πάμε να φύγει πρώτα το μπάσκετ. Ωραία, λοιπόν, θα δούμε δύο βίντεο από τους δύο αγώνες που έγινε, να δούμε τα highlight και από τους δύο τους αγώνες που έγιναν, από τις δύο νίκες που είχε η ομάδα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. Πάμε. Μαυροκεφαλίδης είναι με τον Κάρτερ, λογικό είναι να τον πάει χαμηλά στο ζωγραφιστό, θα γυρίσει ωραία με δεξί χουκ, θα κάνει το 6-0.
Φώτσης με τον Σλότερ. Ελευθερώνεται από το σκρίν του Μαυροκεφαλίδη. Ο Γιάνκοβιτς ελευθερώνεται. Δεν μπορεί αυτή τη φορά αλλά να ενώνει την επίθεση ο Φώτσης και με ωραίο τρόπο αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 22-18. Ξανά στο συν 4 ο Παναθηναϊκός. Βρίσκει με ευκολία σουτ πάντως χαμηλά ο ΠΑΟΚ. Ακόμη και αν δεν είναι υψηλή του και έρχονται οι κοντοί για να τελειώσουν τη φάση από εκεί. Ο Μπλουμς για το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού. 25-20. Ο Κάρτερ με τον Γιάνκ. Ο Γιάνκοβιτς με ευνδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Ωραία η πάσα για τον Χαραλαμπόπουλο. 29-27. Ο Δέδας έχει μείνει μόνος του για τον Λάγκφορντ, ο οποίος θέλει να γυρίσει. Καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Ο Φώτσης αφήνει για τον Νέλσον. Καλός και ευνηδιασμός. Με το δεξί τελειώνει τη φάση ο Μαυροκεφαλίδης τελικά, καθώς ο Μποχωρίδης άφησε άτσαλα την μπάλα στην Στεφάνη. Ο Σλότερ προσπαθεί να βγει από τα σκρίνη, τον ακολουθεί όμως ο Κάρτερ. Περνάει ξανά χαμηλά την μπάλα για τον Μαυροκεφαλίδη. Και ο Κάρτερ εκεί για να διπλώσει. Ίσως έγιναν και βήματα από τον Μαυροκεφαλίδη. Ο Σλότερ για 3, 42-35. 1-20 ακόμη, ο Κούπερ ελευθερώνεται, η πάσα έξω στον Φώτση, ξανά ο Αμερικανός για τον Μαυροκεφαλίδη, ο Μποχωρίδης, ο Λομόναχος για 3. Ο Μόργαν δεν βρήκε επιλογή στον Κούπερ, 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κούπερ αφήνει για τον Μόργαν, με περιπέτεια η μπάλα κυλάει εκτός Στεφάνης, ο Κούπερ με δυναμική παρέμβαση κερδίζει και το φάουλ, βάζει και το καλάθι, 55-47. Ο Μαυροκεφαλίδης το σκέφτηκε λίγο για τρεις, δεν σούταρε, ο Νέλσον πάλι ποστάρει τον Μπρέμερ. Είναι κοντά και ο Χαριτόπουλος για να δώσει βοήθεια, αφήνοντας ελεύθερο το Φώτση που τον τιμώρησε πριν, κάνει το ίδιο και τώρα. 61-49 η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή και μάλιστα στους 12. Ο Νέλσον ποστάρει αυτή τη φορά τον Όντουμ, η πάσα έξω, ο Μαυροκεφαλίδης για τον Φώτση από τα 8 μέτρα για τρεις ξανά. 64-51 με 8 πόντους από τον Αντώνη Φώτση. ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμη εύστοχο σούτ εντός παιδιάς στην τέταρτη περίοδο. Αν δούμε μια σχετική κάρτα από τη στατιστική με τα επιμέρους ποσοστά των δύο ομάδων στην τέταρτη περίοδο, θα το δείτε. Δύο γκολ με τον Μπρέμερ έχει βάλει ο ΠΑΟΚ, όλες και όλες. 75-51 μετά το νέο τρίποντο από τον Γιάνκοβιτς. Ήδη έχουν ξεκινήσει να χαιρετούν το ένα τεχνικό τίμημα. Μαργαρίτης. Συνεργασία high-low των παικτών του ΠΑΟΚ. Το καλάθι, έχω την εντύπωση, μετράει. Θα μας βοηθήσει ένα replay όμως. Χρεώθηκε ως κόψιμο του Γιάνκοβιτς και εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Νέλσον. Σλότερ, πολύ όμορφη πάσα στο Μαυροκεφαλίδη. Καλάθι και φάουλ. Ο Μπρέμερ έβαλε στον Κάρτερ. Μπροστά στο Γιάνκοβιτς αυτός για τρεις. Θα βρει στόχο. Μπρέμερ. Για τρεις μετά από τρίπλα. Είναι καλό σουτέρ. 32-24 θα γίνει το σκορ. Δεύτερο τρίποντο από τον Μπρέμερ. Λάγκφορντ είδε τον Μαργαρίτη χαμηλά. Αυτός πέρασε από την εσωτερική. Τελείωσε τη φάση με το αριστερό του χέρι. Ο ΠΑΟΚ ακόμα πιο κοντά. Επίθεση τώρα 10 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης για 3. Ούτε αυτή τη φορά ο αρχηγός Παναθηναϊκού κατάφερε να σκοράρει. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον ΠΑΟΚ. Με τον Σαλούστρο να θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up. Να κερδίζει το Διαμαντίδη και να δημιουργεί καταστάσεις και μυρωδιά ντέρμπι, Δημήτρη. 32-31. Ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Σλότερ. Πέρασε από το σκρίνι του Μαυροκεφαλίδη, γύρισε την μπάλα στο ψηλό του Παναθηναϊκού. Αυτός είδε το Φώτση στη γωνία, ξεμαρκάριστο. Πρόλαβε όμως να σηκώσει τα χέρια του Μαργαρίτης και να κάνει δύσκολο το σουτ του Αντώνη Φώτση. Ο Κάρτερ απέναντι σε δύο αντιπάλους θα φτάσει δυναμικά στο lay-up. Κούπερ. Μαυροκεφαλίδης. Πολύ όμορφη συνεργασία με τον Φώτση. Αυτός προσποιήθηκε και ξεφορτώθηκε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Νέλσον. Τον περιμένει ο Λάγκφορντ. Του έδωσε το σουτ. Φώτσης για τρεις. Αυτή τη φορά σημάδεψε σωστά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα καλάθι. Φώτσης για τον Μποχωρίδη. Για τρεις πίσω από το σκριν του Μόργαν. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα βρει τρόπο. Πάντο Διαμαντίδης με την μπάλα στα χέρια. Φώτσης. Μποχωρίδης ξανά για τρεις. Τρίτο τρίποντο από Λευτέρη Μποχωρίδη. Διαμαντίδης. Μαυροκεφαλίδης. Καλάθι από τον ψηλό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να περιορίσει σήμερα τον Μπρέμερ. Τρίποντο από τον Βέδα. Σπεσιαλίστα του είδους. Διαμαντίδης. Έβγαλε για το Φώτση. Σου τριών πόντων από τον Αντώνη Φώτση. Είχε καθυστερήσει και εκείνος να μιλήσει, το κάνει τώρα. Μαυροκεφαλίδης με τον Λάγκφορντ.
Σημαδεύει ο Παναθηναϊκός τον Αμερικάνο, ο οποίος όμως θα βγάλει παρά τα 4 φάουλ που έχει καλή άμυνα. Τώρα ο Πάουκ στο ανοιχτό γήπεδο με τον Κάρτερ. Όμορφο καλάθι από τον Αμερικάνο. Μπρέμερ με τον Φότσι. Θέλει να περάσει από τον κεντρικό διάδρομο. Ο Φότσι έχασε την ισορροπία του, μαυροκεφαλίτης παραλίγο να κλέψει. Ο Μαργαρίτης για το Βέντα, αυτός για 3. Νέλσον. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Νέλσον μέχρι το τέλος του δρόμου έκανε airball, ο μαυροκεφαλίτης όμως μάζεψε ένα ακόμα rebound. Φτάνει τα 11 συνολικά. Μπρέμερ. Όντουμ. Νεμαντίδης. Για 3. Έβαλε το τελευταίο. Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτές μάλλον ήταν οι δύο νίκες που έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχουμε για τρίτο παιχνίδι. Ευχόμαστε να γίνει και η τρίτη νίκη, μετά να πάμε με τον Ολυμπιακό στους τελικούς και φυσικά να έρθει άλλη μία κούπα εδώ στο στούντιο που έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Τι έχουμε? Τι να έχουμε, έχω σαμποθεί εδώ πέρα με το κύπελο. Με το κύπελο, βέβαια. Λοιπόν, ρωτάνε κάποιοι φίλοι, τώρα θα περάσουμε να αφήσουμε τον μπάσκετ για πολύ λίγο, γιατί θα επανέλθουμε μετά με τα παιδιά και ο Γιάννης. Ρωτάνε κάποιοι φίλοι για την ώρα άφηξης του... Εσχέν. Του φίλου σου, του Εσχέν, ναι. Τι ώρα? Εδώ από έγκυρες πληροφορίες. Τι έγκυρες πληροφορίες? Άλλαξε η ώρα, ήταν 1:15. Και έγινε 10. Έγινε 10 και θα έρθει μάλλον και με απευθείας από το Μιλάνο κατευθείαν, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είναι μία μεταγραφή. Το έχω, ούτως ή άλλως το έχω ανεβάσει και στη σελίδα μας και στο φίλ. Θα πέσουν τα τσιμέντα, ε. Μάλιστα. Από το? Όχι, κακό αυτό. Από το Gate 7. Ας αλλάξουν άλλη φύρα. Με ιδιωτική πτήση λοιπόν από το Μιλάνο. Και έτσι θα γλιτώσουν έτσι το ξενύχτη φίλοι του Παναθηναϊκού. Μέσω Ζυρίχης θα έρθει ο φίλος μας και έτσι διευκολύνονται πάρα πολύ που θέλουν να πάνε στο αεροδρόμιο. Να, είναι μια καλή μεταγραφή, πιστεύω και νομίζω. Καλά, δεν έχει πρόσεξε μισό λεπτό. Επειδή πριν πέσουν οι υπογραφές. Πέρα από τα ονόματα, εντάξει, που έρχεται ένα όνομα, θα πουλήσουμε μπλουζάκια, θα πουλήσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι θα βοηθήσει και ιδίως για το δικό μας πρωτάθλημα, ακόμα και με το ένα πόδι που λένε ορισμένοι να παίξει ο Εσχέν. Μην ξεχνάς ότι έχει περάσει από Τσέλσι, από Ρεάλ Μαδρίτης, τώρα είναι στη Μίλαν. Πριν 2-3 χρόνια ήταν το καλύτερο αμυντικό χαφ της Ευρώπης, έτσι. Δεν έχουμε είναι... ακούσει πολλά, μωρέ. Εντάξει, τώρα βέβαια όλα αυτά κρίνονται μέσα στο χορτάρι. Και για το Τζιμπρίλ τα ίδια μας λέγανε, με σπασμένα πόδια και αυτά, και μόλις ήρθε. Έφτιαξε το πόδι. Έβαλε 50 γκολ. Και το έφτιαξε το πόδι. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι χρωστάμε στον κόσμο ένα βίντεο με τα υπόλοιπα 25 γκολ. Το τελευταίο το οποίο θα το δούμε σε κάποια τις επόμενες εκπομπές. Του σήμερα... Τζιμπρίλ. Του Τζιμπρίλ. Είδαμε το πρώτο μέρος προχθές. Ναι. Δεν χωράνε σε ένα βίντεο, ρε Γιάννη. Θέλουμε κανένα δεκάλεπτο να τα δούμε. Θα τα δούμε σε κάποια. Ναι, τα χρωστάμε, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Σε κάποια άλλη εκπομπή. Απλά να πω ότι είχαμε χθες. Καταρχήν είχαμε μεγάλες προσωπικότητες στο γήπεδο με τον ΠΑΟΚ. Είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μπράβο. Τον κύριο πρώην Πρωθυπουργό, ε. Ναι, ακριβώς. Παρακολούθησε και από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες που έχω, από το Σεπτέμβριο θα είναι περισσότερες φορές στο γήπεδο. Να μην πω σε κάθε αγώνα θα είναι. Ήταν με τα παιδιά του, τα οποία τα έφερε πρώτη φορά. Λοιπόν, επίσης την πρώτη γνωριμία με τη Λεωφόρο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού έκαναν και οι νεαποκτηθέντες παίκτες μας, ο Βέμερ και ο Λουντ. Παρακολούθησαν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Με τη γυναίκα του μετά τη συζήτηση. Με το φραπέ, με τη γυναίκα, τα πάντα όλα. Πήρανε μια γεύση από την ατμόσφαιρα της Λεωφόρου. Ασφιχτικά γεμάτο το γήπεδο. Ήταν και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος στο γήπεδο. Βέβαια, χθες ήταν πάρα πολύ κόσμος παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι. Και είδαμε βέβαια τώρα στα play-off, Λάζαρε, καλύτερη, πολύ καλύτερη μπάλα από τον Παναθηναϊκό. Δύο νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την άποψή μου για τα play-off. Άσε που δεν είμαι κατά αυτού του θεσμού με αυτά τα παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει. Και είναι και λίγο επικίνδυνα, γιατί εντάξει, μην κοιτάς τώρα, εμείς θα πάρουμε την πρώτη θέση, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στη μετέπειτα πορεία, το πώς θα εξελιχθεί όλη η πορεία του Παναθηναϊκού, εάν δεν μπει, θα πάει μετά προκριματικά, θα πάει δηλαδή η UEFA, αν και αν δεν περάσει και εκεί, πάει σπίτι του μένεις ρέστος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η δεύτερη θέση να μπει απευθείας στους ομίλους. Η δεύτερη θέση είναι πιο σίγουρη, διότι έχεις κάποια σίγουρα λεφτά. Σίγουρα λεφτά. Βέβαια, μέρους... αν περάσεις από κάποιους αγώνες και προχωρείς στην πρώτη, έχοντας την πρώτη θέση. Αλλά παίρνεις πιο πολλά λεφτά. Θα πάρεις πιο πολλά λεφτά. Αυτή είναι η όλη ουσία, αλλά το ρισκάρεις. Ναι, πέντε, ναι.
Τα ρήφα, σωστό. Τα ρήφα, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε ο Παναθηναϊκός. Μάλλον ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό. Ποιο παιχνίδι θες να πάμε να δούμε? Με τη σειρά. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, η άνετη. Και εκεί άνετη νίκη, έτσι. Σχετικά. Εγώ κοίταξε, σου είπα κάτι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από τα playoff. Βλέπει, είναι αλλιώς οι ομάδες. Τις βλέπεις και παίζουν διαφορετικά. Τώρα είναι σκόπιμο, δεν είναι. Άσε, δεν θέλω να το αναλύσω αυτό. Πάντως, ούτε ο ΠΑΟΚ που βλέπαμε είναι, ιδίως ο Αστέρας, καμία σχέση ο Αστέρας με τον παίζει, Αστέρα έτσι. Του πρωταθλήματος. Ο Ατρόμητος, ένας φοβισμένος, νοχελικός, πισωκλεισμένος Ατρόμητος και έξω και μέσα. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασματα. Βέβαια, για μας τουλάχιστον για τη δική μας ομάδα, με ικανοποιείται ότι βλέπω τα νέα παιδιά, τους πιτσιρικάδες, τον Νίνη, τον Μαυρία. Ακριβώς. Αυτό ήταν το κέρδος. Παίρνουν, έτσι, αυτό είναι το κέρδος. Και παίρνουν σωστά πατήματα, βάζουν και τα γκολ τους. Δηλαδή, αυτό εμένα με ικανοποιεί. Ο Καρέλης, ο οποίος θυμάστε τι λέγαμε όταν ξεκίνησε. Στο χρηματιστήριο είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή και θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Αρκεί, όπως... Και μην κάνει κανένα λάθος η διοίκηση και τον δώσει όχι με 3, ούτε με 4, ούτε με 5. Ας το σκεφτεί από του χρόνου που θα έχει ανέβει και πολύ, πάρα πολύ. Και ο ίδιος σε δηλώσεις στο ραδιοσταθμό αυτό είπε ότι ειδικά φέτος θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό και βλέπουμε για του χρόνου. Και πολύ καλό αυτό και είναι και όριμο και παιδί. Είναι και προσγειωμένος, έτσι δεν το και είναι και προσγειωμένο παιδί και είναι ταλέντο, είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι μεγάλος παίκτης ο Καρέλης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Και πρέπει με νύχια και με δόντια να τον κρατήσουν. Φέτος, δηλαδή στην επόμενη σεζόν, το Γκάρελ τελείωσε. Λοιπόν, να ανέβουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι που έγινε την Τετάρτη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Πάμε γρήγορα. Φαουλ, ο Νάνο. Κάτω Καρέλης νομίζω. Τζαβέλας προσπάθησε, ο Ρικάρδο Κώστα δεν μπόρεσε. Κατοχή έκανε ο Νίνης, έδωσε στον Καρέλη. Κινείται από την άλλη πλευρά ο Μαυρίας στο σουτ. Πάνω από τα δοκάρια, νομίζω δεν βρήκε. Ο Ιντάμς out στο 10ο λεπτό. Πιάνουμε τον Νίνη τώρα. Ωραία ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Ο Νάνο, η σέντρα, ο Νίνης, ευκαιρία, η επέμβαση από τον Ιντάμς. Η καλύτερη στιγμή στο ματς, το 15. Κουτρουμπή Ζέκα, Νίνης. Ξανά Ζέκα, η πάσα για τον Μαυρία. Με το ράτς μπροστά του, Μαυρία σε λύσεται με τα πόδια. Ο Ιτάμς, δεύτερη ευκαιρία μέσα σε ένα λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Το γύρισμα, χωρίς επιτυχία τώρα. Η προσποίηση από τον Ομπόα για τον Μακ, αυτός θα χάσει. Ο Ομπόα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι θα γυρίσει. Το σούτ από τον Κίτσιου, ο οποίος δεν έκανε απευθείας την προσπάθεια. Στην αγκαλιά του στυλ. Νίνης ωραία, παίζει το 1-2 με τον Πράνιτς και έχει χώρο, θα σουτάρει από πολύ μακριά, ο Ιντάνς βγάζει. Ο Νίνης αλλάζει κατεύθυνση και ξεφεύγει από τον Κάτσε, δοκιμάζει το σουτ, την μπάλα δίπλα από την αιστεία, out. Από κρατάει και δίνει στον Κίτσιου. Στην πλευρά ο Κουτρουμπής για να καλύψει, ο Κίτσιου γύρισμα, το σουτ από τον Κάτσε. Χωρίς καλή ισορροπία σώματος, μακριά από την αιστεία του στυλ στο 37. Ο Νάνο με πάσα για τον Πράνιτς. Πράνιτς ξανά για τον Νάνο. Βάζει την μπάλα στο αριστερό πόδι, σεντράρει και βαλιά γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Καρέλη στο 43ο λεπτό και πανηγυρισμός έξαλλος από το κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού και από τους υπόλοιπους οι οποίοι σπέβδουν για να πανηγυρίσουν μαζί του. Ύστερα από τις απανωτές προσπάθειες των πράσινων για να σκοράρουν και ύστερα από τα συνεχόμενα κόρνερ τώρα δεύτερο στην σειρά για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά ο Ταυλαρίδης που ήταν μπροστά κερδίζει τους αντιπάλους του στον αέρα. Η σέντρα του Ρουμάνου, ο Παπαδόπουλος πάνω στο σίλδε φέρνει το σουρ, δυνατό άλλο άστοχο από το ΜΑΚ στο 45. Λιαρά σε λίγο θα σφυρίξει για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά. Ο Κίτσιου στο σουτ εκτός εστίας. Κάπου βρήκε η μπάλα κόρνερ. Δείχνει ο Στυλιαράς. Εδώ ο Κίτσιου. Η εκτέλεση του κόρνερ. Και θα είναι η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά, η επέμβαση από το στυλ. Κεφαλιά από το Ρικάρδο Κώστα.
Κάτσε, ο οποίος μοιράζει ωραία για τον Κίτσιου. Θα γυρίσει το Κάρι. Ο Κίτσιου είναι ο εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων του ΠΑΟΚ. Φαλ τώρα από τον Κάτσε και κάρτα στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ατζαγκούν με τον Μαυρία να κάνει ωραία την προσποίηση και δεύτερη πάνω στον Κίτσιου. Ο Ατζαγκούν θα μπει στην περιοχή. Θα γυρίσει το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπέργκ ευκαιρία, έβγαλε ο Ιτάνς. Αυτή ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, όπως προείπαμε. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος φαίνεται διαφορετικός στα play-off. Θες να πάμε ευθύς αμέσως και στη Λεωφόρο. Να πάμε να δούμε και το δεύτερο και τι παιχνίδι έγινε χθες, στη Λεωφόρο. Ακριβώς. Και να συνεχίσουμε λίγο γρήγορα, γιατί οι καλεσμένοι μας έχουν να πούν περισσότερα. Έχουμε πολλά, αλλά σήμερα επειδή έχουμε και προσκεκλημένους και, και εμείς έχουμε την τιμή, μας φέραν και το κύπελλο. Και βέβαια ευχαριστούμε τα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έδωσαν ιδιαίτερη χαρά. Σε λίγο θα δούμε και τον προπονητή και τον αρχηγό της ομάδος. Καλό είναι να τελειώσουμε γρήγορα τη θεματολογία. Αφού διαβάσω ένα μήνυμα, ναι, από το φίλο στο Σταύρο που λέει καλησπέρα σας, λέει, ήμουν στο γήπεδο χθες και θα είμαι και την Τετάρτη, πρώτο Θεός, και θέλω να πω ότι ανατρίχιασε, λέει, με το κατάμεστο γήπεδο και την αγάπη του κόσμου στους παίκτες. Ωραία και υποθέωση, λέει, για τα παιδιά της Πάλης. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Ο 657, ρε παιδιά, λέει, ξεχνάνε ότι και ο Εσχέν έχει τρία πόδια. Είναι σαν του Μλάντερ Πέτριτς, το τρίτο πόδι. Περίμενε, γιατί έτσι λέγανε, λέει, και για το Σισε. Εδώ δεν έχουμε το χέρι του Θεού, αλλά έχουμε το πόδι του. Ένα καλό στόπερ θέλουμε τώρα, λέει. Εντάξει, αυτό εννοείται, ότι, γιατί ο Σεντεφελ... Έχουμε όλο χέρι, το χέρι του Θεού, το πόδι, το... Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιάννη, αν είμαστε έτοιμοι, πάμε μέχρι τηλεοφόρο και επιστρέφουμε. Πάμε μέχρι τηλεοφόρο, μπράβο. Προσπαθεί στην περιοχή ο Κουλούρης, είναι ο Σίλτενφελντ αυτός που προσπαθεί. Έβγαλε τελική προσπάθεια ο Κουλούρης. Η μπάλα έφυγε παράλληλα με την εστία του Στυλ. Πρέπει να έχει βρει το δοκάρι. Ίσως, ναι, έχει γλύψει το δοκάρι, όπως λέμε. Κάνει το σουτ. Όχι, δεν έχει βρει. Ο Νίνης θα αλλάξει εντελώς. Ωραία. Για να δούμε το Πράνης τώρα. Φέρνει με το αριστερό για το σουτ. Η επέμβαση, η μεγάλη Μαυρίας στο 10ο λεπτό. Μαυρίας σκοράρει για πρώτη φορά στα play-off και για πρώτη φορά στη σεζόν γενικότερα για Παναθηναϊκό. Ακολουθούσε, κοιτάξτε, και από άλλη κάμερα, το 1-0. Φωνές τώρα από το Μαυρία διαμαρτύρεται στον Μίτσιο. Αυτή είναι η φάση στην προσπάθεια του Κώστα, διακόψαμε όμως και του Τζαβέλα. Ο Μαντούρα έκανε λάθος. Ο Νίνι. Και άλλη ευκαιρία μετά από ακόμπους του Ιτάντζο, Καρέλης αυτή τη φορά. Η μπάλα. Ο κόπτης σηκώνει το σινάκι και στέλνει τον Μίτσιο. Στο εισέντρα είναι το 2-0, η ίδια φάση από την άλλη πλευρά. Αποκρούει ο Ιτάντζ. Το σούτ του Νίνι αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ να πάει πρώτος στην μπάλα. Ναι, αλλά εδώ έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο Μαντούρο, που έχει μείνει μόνος του ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε, το σούτ του Νίνι, πέφτει ο Ιτάνς. Στη συνέχεια ο Κώστα δεν μπορεί να σταματήσει τον Καρέλη. Η μπάλα κάπου κοντράρει και πηγαίνει προς την εστία. Στην προσπάθεια του Καρέλη, νομίζω στα πόδια ή του Κώστα ή του... Όχι, του Ιτάνς. Ο Νίνης κάνει σου το Ιτάνς. Έκλεψε ο Περέιρα από τον Μπούρμπο. Ο Κουλούρης προσπάθησε να συλλάβει απροετοίμαστο το Λουκ Στυλ, αλλά αγνόησε την κίνηση του Κίτσιου. Ο Μαυρίας ανεβαίνει, ο Μπούρμπος δεξιά του προσφέρει μια λύση. Ο Μαυρίας επιλέγει το δύσκολο, να παίξει εκεί σε χώρο κλεισμένο. Πάει όμως πάνω στην μπάλα. Για να δούμε τον Νίνι, ευκαιρία, πέφτουν πάνω του και κόβουν ο Κάτσε. Γρήγορα η πράσινη με το Ζέκα στον Νίνι,
Φεύγει ο Μαυρίας, η κάθετη για τον Μαυρία. Έδιωξε ο Ιτάνς και στην συνέχεια κόρνερ από τον Κώστα. Σαφώς βελτιωμένος ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ουσιαστικά βελτιωμένος, δεν έχει φτάσει τον γκολ, αλλά δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να φτάσει, όπως και τώρα με το σουτ του Σαββίδη. Ζέκα. Πράνιτς. Ωραία παλιά για τον Πέρκ. Ο Πέρκ μία τη βρήκε μπροστά του, την έστειλε στα δίχτυα, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Εδώ είναι η φάση στην οποία ο Γκάγκας σήκωσε τη σημαία. Λοιπόν, λέγαμε τώρα εκτός αέρα με τον Γιάννη για το υπέροχο γκολ του Μπέρκ, το οποίο ήταν κανονικό. Έτσι. Δεν ήταν ούτε καν στην ευθεία να πίσω την μπερδεύτηκε ο υπόλοιπος, ήταν τουλάχιστον ένα-δύο μέτρα πίσω. Καμία σχέση. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Εγώ κρατάω κάποια κέρδη, όπως είπαμε και πριν, Νίνης, Μαυρίας, κάποια παιδιά τα οποία σε αυτά τουλάχιστον τα play-off βλέπουμε είναι ανεβασμένα. Αυτά είναι τα θετικά. Ακριβώς και την Τετάρτη έχουμε στη Λεωφόρο με τον Αστέρα το επόμενο παιχνίδι. Και την Τετάρτη. Ακριβώς. Ώρα. 8, το δεύτερο, 8.30 ώρα. 8.30, ναι. Λοιπόν, θες να ετοιμαστούμε τώρα, μιας και φύγανε και αυτά τα βιντεάκια. Εγώ λέω να δείξουμε το βίντεο το οποίο αφορά την. Ναι, για να μπουν και οι προσκεκλημένοι μέσα. Βέβαια, εγώ θα αποχωρήσω για λίγο. Θα δούμε, ναι, σε λίγο τον Γιάννη τον Καλό με τον προπονητή της ομάδας και τον αρχηγό. Και θα μπούμε και εμείς στη συνέχεια, έτσι. Εάν είναι έτοιμος ο Γιαννάκης, πάμε να δούμε. Ωραία. Εύκολα, δεν είναι τίποτα. Αν αρχίσει ο Λάζαρος να μιλάει, θέλει 10 ώρες. Όχι, 14. Πόση ώρα θέλεις. Πες μου, πόση ώρα θέλεις. Πάρ' το πάνω για 14. Όχι, καταρχήν θέλω να στείλω χαιρετισμούς, μιας και μου δώσε και αυτόν τον χρόνο ο Γιάννης. Μου έχουν στείλει πάρα πολύ παιδιά σήμερα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Όπως και στο φίλο μας τον Νίκο 13 εδώ που έχει στείλει μήνυμα μεγάλο. Καλά, Νίκο 13 σήμερα, εντάξει. Νίκο, θα καταλάβεις τώρα και θα μας συγχωρήσεις. Και θα χαρείς βέβαια και εσύ. Και θα χαρείς βέβαια με αυτά, έτσι, που θα δεις. Και που θα ακούσεις. Χαιρετισμού στη Βούλα, το Βασίλη που μας βλέπει, στον Γιώργο, στον Αχιλέα και την Κορίνα, στον Αλέξανδρο από Ανάβησο και εκεί σε όλα τα παιδιά, ιδίως στο σύνδεσμο εκεί στο Λαύριο, που είναι ο. Ναι, και από τον Γιάννη τον Κάλλο, στον Αλέξανδρο, έχει χαιρετισμούς. Και σε όλα τα παιδιά εκεί από το σύνδεσμο του Λαυρίου, έτσι. Θα τα πούμε αυτή τη βδομάδα, παιδιά από κοντά. Ήταν τώρα λόγω του αγώνα. Στο γήπεδο. Ήταν στο γήπεδο. Και ο Γιάννης, όλα τα παιδιά. Δεν μπορέσαμε